Ξέρω πόσο αγχωμένος είναι ο Βασίλης αυτή τη στιγμή. Προτιμάει να είναι μέσα εκεί παρά εδώ, στο σίγουρο, όπως και εγώ. Τέλος πάντων. Παρουσιάζουμε την πρώτη μας ουσιαστικά μεταγραφή για αυτό το καλοκαίρι. Θέλω τη συνεργασία σας, όπως πιστεύω και όλο το κόσμο μας ακούει, του ΠΑΟΚ, για τη διαχείριση του υλικού μας. Θέλω τη συνεργασία σας με λογική, με την έγκριτη κριτική σας, να βοηθήσετε ώστε παιδιά όπως είναι ο Βασίλης να καταφέρουν να παίξουν το ποδόσφαιρο που μπορούν στον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε τον Εργοτέλη που είχε αίσια έκβαση αυτή η μεγάλη επένδυση για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και εύχομαι και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ από τη σειρά μου είμαι πολύ χαρούμενος που έχω έρθει σε αυτή την ομάδα, γιατί είναι μια πολύ αρκετά μεγάλη ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι από τη νέα σεζόν και από την πλευρά μου και από την ομάδα. Εγώ ήρθα για να προσφέρω σε αυτή την ομάδα και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί ένα δικό μας παιδί, ένας ποδοσφαιριστής που μέχρι πριν λίγα λεπτά ανήκε στη δύναμη του Εργοτέλη, σήμερα ήρθε σε μία από τις δύο ή τρεις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος και κατά την προσωπική μου άποψη ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος για τη δεκαετία που μπαίνει. Πιστεύω ειλικρινά αυτά που λέω, ότι η νέα δεκαετία αυτή θα είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Εύχομαι στο Βασίλη να έχει υγεία, πάνω απ' όλα, και πολύ σύντομα να φέρει περισσότερα χρήματα στον Εργοτέλη από όσα πήραμε τώρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει. Επιτυχίες στον ΠΑΟΚ και θα πω κάτι, ότι εμάς στην Κρήτη ξέρουμε όλοι, άλλωστε ότι όλοι οι άνθρωποι, τους συγγενείς, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τους επιλέγουμε. Τους συντέκνους και τους φίλους, μάλλον τον πατέρα μας και τη μάνα μας δεν μπορούμε να τους επιλέξουμε. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε τους συντέκνους και τους φίλους μας. Σε αυτή την ομάδα υπάρχουν δύο άνθρωποι και ένας καινούριος ο Ζήσο Βρίζας, που μέχρι πριν λίγο δεν τον ήξερα, που αυτά τα χατήρια, Βασίλης Γκαγκάτζης, Θόδωρας Αγοράκης, Ζήσης Βρίζας, έκαναν να παραμερίσουμε κάποια οικονομικά ωφέλη και να πούμε ότι αυτός ο παίκτης πρέπει να πάει σε αυτή την ομάδα. Καλή τύχη στο Βασίλη, υγεία να έχεις και επιτυχίες στο ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος ομάδας ο Απόστολος Παπουτσάκης, ξαναλέω, υπήρχαν προτάσεις με πολύ καλύτερα ανταλλάγματα. Ο Εργοτέλης ικανοποιήθηκε όμως και οικονομικά, αλλά περισσότερο ικανοποιήθηκε ηθικά και ανταπέδωσε αυτό που θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή να ανταποδίδει. Ανταπέδωσε την αγάπη που εισέπραξε όλα αυτά τα χρόνια από κάποιους ανθρώπους. Έκανε λοιπόν αυτό που έπρεπε και που στο κάτω-κάτω δεν είχε τίποτα παραπάνω από κάποια άλλη ομάδα. Επαναλαμβάνω, για μένα και για όλους εμάς ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις δύο-τρεις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και πιθανότατα η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα την δεκαετία που έρχεται. Γιατί τον είδε αυτό το τελευταίο. Ξέρω πώς κάτι. Πώς. Πού το στηρίζετε αυτό, θα είναι την επόμενη δεκαετία η μεγαλύτερη ομάδα. Δεν το λέω εγώ, το δείχνουν οι πράξεις του ΠΑΟΚ. Έτσι, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ γίνεται ο τρίτος πόλος στην Ελλάδα, ποδοσφαιρικός πόλος, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που φέρνει κοντά. Τα ονόματα που είναι στον ΠΑΟΚ σήμερα αυτό δείχνουν. Και η μεταγραφή του Βασίλη του Κουτσιανικούλη αυτό το στίγμα δίνει. Λίγο και τα ανταλλάγματα που αποκομίζει, ούτε οικονομικά, τα ενσέμψη καταλάβουν το Εργοτέλη. Δεν θέλω να μπω στα ανταλλάγματα, γιατί για μας πρωτεύων ήταν, ξαναλέω, δεν ήταν τόσο τα οικονομικά ανταλλάγματα που θα μπορούσαμε, όπως ξέρετε, να βρούμε περισσότερα. Σημασία έχουν άλλα πράγματα. Σε χαρακτηρίζουν μέση των φτωχών και τα λοιπά, μια μηδιακή υπερβολή, έτσι. Σε ενοχλεί αυτό, κάπως σου δίνει κάπως έτσι ένα ερέθισμα να αισθάνεσαι κάπως άσχημα? Εντάξει, σίγουρα αυτό το θέμα έχει, πιστεύω, προχωρήσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θα ήταν καλό να συνεχιστεί άλλο, γιατί εντάξει, ο καθένας έχει μια δικιά του προσωπικότητα και μέσα από αυτό προβάλλεται κιόλας. Εκεί πέρα, εντάξει, καλό θα ήταν να μην είναι τόσο έντονο. Θες να μας πεις τι σου έκανε εντύπωση από τις επαφές που έχεις με δρόμους του ΠΑΟΚ, τις μέρες που γνώρισες? Βασικά, εμένα με άγγιξε αυτό που με άγγιξε και όταν πήγα στον Εργοτέλη.
το οικογενειακό κλίμα που είχε η ομάδα, που από την πρώτη στιγμή σε θεωρούν οικογένειά τους. Και εμένα αυτό ήταν το σημαντικότερο. Όλα τα άλλα πιστεύω, όπως και έγιναν, δεν υπήρχε πρόβλημα σε κάτι για να συμφωνήσουμε στα μετέπειτα. Από εκεί και πέρα, το βασικό είναι πρώτα αυτό, ότι είναι μια οικογένεια ο ΠΑΟΚ και βοηθάει κάθε νέο ποδοσφαιριστή για κάτι καλό. Για να το σχεδίσετε τη ηλικία σου, το ότι υπάρχει ένας πρόεδρος από τον Ζωρίζα Βορρά και μόνο ποδοσφαιράνθρωπος, ένας τεχνικός διευθυντής από τον Ζωρίζα Βορρά, σου δίνει μια ασφάλεια. Έδεσε πολύ στην επιλογή σου αυτό το πράγμα. Εντάξει, ξέρουμε ότι πριν λίγα χρόνια ήταν στην ίδια θέση που είμαι εγώ. Αυτό είναι, πιστεύω, το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχει μια ομάδα, να έχει ανθρώπους που γνωρίζουν καλά από ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα με τις πράξεις τους να βοηθήσουν την ομάδα τους. Κύριε Βρίζα, μπορείτε να μας πείτε γιατί επιμείνατε στην απόφαση του Ξενικούλη? Εντάξει, νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά τα ποδοσφαιρικά του Βασίλη τα ξέρετε όλοι. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτά. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό το παιδί. Πιστεύουμε ότι έχει δυνατότητες βελτίωσης ακόμα περισσότερο. Πιστεύουμε ότι έχουμε την οργάνωση και την δομή μέσα στην ομάδα μας για να του δώσουμε όλες αυτές τις εγγυήσεις ώστε να καταφέρει να γίνει ακόμα καλύτερος παίκτης από αυτό που είναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Εμείς θα κοιτάξουμε καθημερινά μιλώντας μαζί του και δουλεύοντας μαζί του να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Βλέποντας την πρώτη μεταγραφική κίνηση στο Βασίλειο αλλά και κάποιες άλλες που ακούγονται και κυκλοφορούν, διαπιστώνουμε ότι ο ΠΑΟΚ ρίχνει το μέσο όρο ηλικίας των παιχτών που θέλει να αποκτήσει. Είναι αυτός ένας στόχος για τα επόμενα χρόνια? Σίγουρα είναι στόχος. Σίγουρα κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, όπως είναι και απαραίτητο, μέσα στην ομάδα να υπάρχει εμπειρία. Εμείς νομίζω ότι φέτος στόχος μας είναι να έχουμε ένα συνδυασμό αυτών των δύο. Υπάρχουν και παίχτες στο ρόστερ μας οι οποίοι είναι έμπειροι, οι οποίοι θα δώσουν από την πλευρά τους αυτό το που είναι επίσης εξίσου σημαντικό όσο είναι και η φρεσκάδα και η ενέργεια που έχει ένα παιδί που είναι 20 χρονών.